Λοιπόν, αυτοδιοικητική συζήτηση. Θα παραμείνουμε πιστοί σε αυτό που σας είπαμε, ότι αφιερώνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος και θα δώσουμε γρήγορα το λόγο στην κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με την Μαρία Καναβάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφακενάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαρά είναι η δικιά μας κύριε Κανακαράκη, γιατί συνήθως βέβαια πρέπει να σας πω ότι θέτουμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Και το ερώτημα είναι αυτό, γιατί υποψήφιος και γιατί με το συγκεκριμένο συνδυασμό. Κυρία Σφακενάκη και κύριε Σαββίδη, περισσότερο από κάθε ποτέ στο Ηράκλειο και λόγω των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, θεωρώ ότι η θέση του Δημάρχου είναι μια κορυφαία θέση ευθύνης. Και θεωρώ ότι στην παρούσα στιγμή τάχτηκα υπέρ της Μαρίας Καναβάκης και το Ηράκλειο για σένα, διότι θεωρώ το μοναδικό συνδυασμό που μπορεί να οδηγήσει την πόλη από πολλά αδιέξοδα που θα συμβούν στο μέλλον. Μην ξεχνάτε ότι ερχόμαστε από μια οικονομική, ενεργειακή, υγειονομική κρίση και σίγουρα όσοι πιστεύουν ότι ο Δήμος είναι μια εύκολη υπόθεση, θεωρώ ότι μάλλον δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα και από τις, αν θέλετε και από τις ανακοινώσεις που έχω δει ή από το πρόγραμμα των άλλων παρατάξεων, κρίνω ότι ο συνδυασμός που μπορεί να οδηγήσει και είναι ικανός και είναι ουσιαστικός και ρεαλιστικός, κρίνω ότι είναι ο συνδυασμός που προκρίνεται Ηράκλειο για σένα. Την αυτοδιοικητική πείρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι μόνο αυτοδιοικητική εμπειρία. Παρατηρώ και συγχωρέστε μου που θα το πω, παρατηρώ πράγματα που δεν γνωρίζουν, βασικά πράγματα που δεν γνωρίζουν οι άλλες παρατάξεις. Και αυτό με έκανε να έχω ένα περισσότερο, και συγγνώμη που θα το πω, πείσμα να κατέβω σε εκλογές. Όχι τόσο η ανάδειξη της δικής μου υποψηφιότητας, όσο ως δημότης Ηρακλείου, έτσι ώστε να αισθανθώ, αν θέλετε και συγγνώμη που θα το πω, την ασφάλεια που πρέπει για να ηγηθεί και να διοικηθεί ο Δήμος, που για μένα η πρώτη, αν θέλετε, αν υπάρχει μια πυραμίδα που πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία, είναι αυτό της εμπειρίας, της γνώσης. Και θεωρώ ότι αυτό το κατέχει μόνο η Μαρία Καναβάκη. Άρα οι άλλοι συνδυασμοί σας δημιουργούν λίγο μια ανασφάλεια. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενα σας. Κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μεγάλη ανασφάλεια προσωπικά. Και σαν εκτιμητής που είμαι ως πρόεδρος και του επιστημονικού σωματείου Logistics και άνθρωπος που είμαι της αγοράς, μου δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια όσο τους ακούω. Μάλιστα, δεν τους βλέπω πολύ συχνά σε τηλεοπτικά μέσα. Ζητήσαμε ένα debate, μάλιστα μπορώ να πω και ιστορικά για να το ξέρετε, το 1986, για να δείτε σε τι πόλη ζούμε και πόσο είναι δημοκρατικό το Ηράκλειο, μεταξύ του κυρίου Καρέλη Ματζαπετάκη, Ξυλικάκη και ενός τετάρτου υποψηφίου, έγινε στο Κηποθέατρο Κατζατζάκη ένα debate 4 ατόμων, για να δείτε και πόσο, σε πόσο δημοκρατική πόλη ζούμε. Και εκεί υπήρχε χρόνος, υπήρχε δεκάλεπτο, όσο και να σας φαίνεται παράξενο το 1986. Ζητάμε λοιπόν ένα debate, αντιπαράθεση των υποψηφίων και δεν γίνεται. Το ζητάει η κυρία Καναβάκη και δεν γίνεται. Για ποιο λόγο δεν γίνεται? Για ποιο λόγο δεν έρχονται οι επικεφαλείς αυτών των παρατάξεων σε ένα δημοκρατικό διάλογο και να τεθούν ερωτήσεις από εσάς τους έγκυρους δημοσιογράφους και να μπορεί να έχει ο πολίτης, ο δημότης, την αντίληψη να καταλάβει και να κρίνει. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε εμείς οι καλύτεροι. Γιατί θεωρείτε ότι τα απέφυγαν, σας κάλυψαν οι απαντήσεις που δόθηκαν, αν δόθηκαν, σε όποιο βαθμό δόθηκαν? Από τους δύο υποψηφίους δεν πήραμε καθόλου απάντηση. Από τον ένα θα το δούμε. Εμένα μου, αν θέλετε, και θα ξαναπανέρθω στην επισήμανση του κυρίου Σαββίδη, ναι, μου προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια. Νομίζουν ότι η διαδικασία του Δήμου είναι μια εύκολη υπόθεση, ειδικά σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Και ο λόγος που, αν θέλετε, έχω πάρει και άδεια από την εργασία μου για να επικεντρωθώ πιο πολύ στη διάδοση της παράταξης αλλά και της ανάγκης, μάλιστα βγαίνω έξω. Στις γειτονιές πηγαίνω και μόνος μου. Μοιράζω κάρτα, ούτε χορηγούμε από κάποιο πολιτικό γραφείο. Μάλιστα, δεν έχω δει ποτέ άλλη χρονική περίοδο τόσο έντονα πολιτικά γραφεία να υποστηρίζουν και να έχουν εμπλακεί τόσο στις τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές. Και για να επανέλθω σε αυτό που σας είπα πριν, βγαίνω πραγματικά, έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο και πραγματικά αυτά που υπάρχουν στις έρευνες, στις δημοσκοπικές έρευνες, μάλιστα τη μία βλέπουμε 32% ένας, έχει σχηματιστεί ένα δίπολο μεταξύ Καραμαλάκη και Καλοκαιρινού, που συγχωρέστε με, εγώ τα θεωρώ όλα αυτά ανυπόστατα. Τεχνητό δίπολο. Ένα τεχνικό δίπολο, χωρίς να καταργούμε τις άλλες δύο παρατάξεις, την κυρία Καναβάκη και τον κύριο Δουλουφάκη, το οποίο και αυτό είναι ένα τέχνασμα, ένα επικοινωνιακό τέχνασμα και δημιουργούνται και η μία παράταξη τη φαίνεται 32% και άλλοι, μάλιστα οι άλλοι έχουν και την αλαζονία ότι βγήκαμε από την πρώτη Κυριακή πάνω από 90%. Ναι.
όταν βλέπεις μια τέτοια στοιχεία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι δημότες του Ηρακλείου να σκεφτούν και να έχουν το κριτήριο να μπορούν να δουν και να αξιολογήσουν και τις ανακοινώσεις των συνδυασμών, αλλά κυρίως αυτό που σας είπα, να γίνει και μια αντιπαράθεση μεταξύ των Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για την επόμενη πενταετία, γύρω από τις οποίες θα θέλατε μια αντιπαράθεση, ένα debate όπως λέτε, και οι οποίες βεβαίως οι δημότες περιμένουν μια πολύ καλή διοίκηση δημοτική? Καταρχήν, να αποθυμοποιήσουμε διάφορους μύθους που έχουν γίνει με τα οικονομικά. Ναι. Λένε ότι ο Δήμος χρεοκόπησε. Πού είναι ο χρεοκοπημένος Δήμος? Καταρχήν, ούτε δανειστήκαμε, ούτε εκπιέσαμε περιουσία του Δήμου, αντίθετα αγοράσαμε. Έχετε ακούσει ότι σε κάποιες πληρωμές προμηθευτών του Δήμου δεν έγιναν οι αντίστοιχες πληρωμές? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η διάδοση και αυτή η προσωπική, αν θέλετε, επίθεση προς το πρόσωπο της κυρίας Καραβάκης, ότι δεν είχε καλό οικονομικό έργο. Εγώ σας λέω ότι είχε και πολύ πετυχημένο οικονομικό έργο. Και γιατί το λέω αυτό ως έμπειρος στον εφοδιασμό που μιλάω και στην αγορά και γενικά βλέπω την παγκόσμια κίνηση? Γιατί κατάφερε ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από όλες αυτές τις κρίσεις να είναι και δυνατός και να συνεχίσει και να έχει και πολλά χρηματοδοτούμενα έργα, είτε ιδία είτε με πόρους χρηματοδοτούμενους. Και για να έρθω και να έρθω στην απάντηση της ερώτησης, κύριε Σαββίδη, θεωρώ ότι περισσότερο από κάθε φορά, εκτός αν θέλετε, την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων, γιατί όπως καταλαβαίνετε και η επόμενη Δημοτική Αρχή θα έχει βρει έτοιμο έργο από τις συμβάσεις των προηγούμενων έργων που έχουν γίνει. Mm-hmm. Γιατί έχουν μια, λόγω της ορίμασης των έργων, έχουμε μια πνοή περίπου 4 ετών. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ανάγκη κάλυψης χρηματοδότησης είτε με ευρωπαϊκά προγράμματα είτε με προγράμματα τα οποία μπορείς να πάρεις χαμηλά επιτόκια, και νομίζω ότι αυτή την εμπειρία την έχει μόνο ο συνδυασμός ο δικός μας. Θέλω, κύριε Καναγκαράκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές τώρα στην τελευταίες στιγμές, τελευταίες ημέρες του προεκλογικού αγώνα. Οπότε σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν. Σας ευχαριστώ και μπορώ να δηλώσω πόσο κάθε μέρα που φεύγει, πόσο υπερήφανος είμαι που ανήκω σε αυτόν τον συνδυασμό. Αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ.